Του λύθου φραγή φέντο υπό τον Ιουδαίων και στρατείο των φυλασσόντων το άκραντο σου σώμα. Ανέστη τριήμερο σωτήρ, βαρούμενο στο κόσμο την ζωή. Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά όταν μπορώ να μιλάω μαζί σας. Η εκπομπή μας προσπαθεί να πλησιάσει με πολύ αγάπη τον σύγχρονο άνθρωπο, γιατί διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος της εποχής μας δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μέσα στη ζωή, χωρίς να τη ζει αυτή τη ζωή, δεν τη χαίρεται τη ζωή. Γιατί θέλησε να είναι αδέσμευτος από τη ζωή. Και αντί να είναι αδέσμευτος από τη ζωή, έγινε ασύνδετος από αυτή ακριβώς τη ζωή. Γιατί η ζωή πρέπει να είσαι συνδεδεμένος μαζί της για να τη χαρείς. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κάνουμε το ερώτημα. Αυτός ο άνθρωπος αποδεσμεύτηκε, ελευθερώθηκε, είναι χαρούμενος, ζει ευχαριστημένος? Από ό,τι βλέπουμε, δυστυχώς όχι. Βλέπουμε έναν άνθρωπο καταθλιπτικό, σκεπτικό, με πολλές απορίες και έναν άνθρωπο, μπορώ να πω, χωρίς καμιά χαρά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, που είναι το κάθε λόγος, είναι ρήματα ζωής και πραγματικής ζωής και ελευθερίας, δεν θα πρέπει να τον ακούμε. Είναι ρήματα ζωής. Ο κόσμος της καθημερινότητος δεν είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος, αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι λέει ο ποιητής. Και χρειάζεται να έχουμε πνευματικότητα και πολύ δυνατή και βαθιά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σημερινής ζωής, οι οποίες μας αφαιρούν τη χαρά, μας αφαιρούν την ελευθερία και είμαστε δέσμοι μιας καταστάσεως που δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, παρόλο που θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, γιατί ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους. Ποιος μπορεί να μας δώσει λύση? Ποιος μπορεί να μας δώσει τη λύση αυτών των προβλημάτων που έχει σήμερα η κοινωνία? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Γιατί είναι θεϊκός λόγος και ο θεϊκός λόγος, ξέρετε τι κάνει? Ξέρει τον άνθρωπο, ξέρει τις αδυναμίες του, τις ατέλειές του, και γίνεται μεγάλος βοηθός για τον καθένα χωριστά. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο καλύτερος οδηγός να περπατάς αυτή τη δύσκολη ζωή μαζί με το Θεό. Η σημερινή λοιπόν, σήμερα η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσαμε, μας φανερώνει, μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν κάτω στη γη και ακόμη μέχρι σήμερα, ένα πράγμα θέλει. Θέλει να συναντήσει τον άνθρωπο. Και τον συναντάει τον άνθρωπο και κάνει διάλογο μαζί με τον άνθρωπο. Τότε έκανε στις πλατείες, στους δρόμους, στη συναγωγή. Σήμερα ο διάλογος γίνεται μέσα στην Ευαγγελική περικοπή. Και ο Λόγος, για ποιο λόγο το θέλει αυτό να το κάνει? Για να δώσει τον άνθρωπο, να του δείξει το δρόμο το σωστό για να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος και ελεύθερος. Έτσι λοιπόν ο Ευαγγελικής Λουκάς σήμερα μας παρουσιάζει την Ευαγγελική περικοπή, που ο Χριστός είχε ένα ιστορικό διάλογο με έναν Εβραίο, ο οποίος ήταν νέος άνθρωπος, πολύ πλούσιος, αλλά και πολύ πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή ήταν τηρητής του Μωσαϊκού νόμου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πλησίασε τον Χριστό και του ζήτησε πώς θα πάει, πώς μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Για να τη ζητήσει, την πίστευε. Δηλαδή, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έτσι να φανταστούμε ότι πήγε να ζητήσει πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει κανείς στην αιωνιότητα. Ένα εισιτήριο χρειαζόμαστε. Το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό το εισιτήριο. Τώρα βέβαια πόσοι το ζητάνε, αυτό είναι πάρα πολύ λίγοι προπαντός στην εποχή μας. Αιώνια ζωή, δύσκολη υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη. Όχι όμως αδύνατη. Οι δυσκολίες είναι πολλές, τις οποίες χρειάζεται να τις λύσουμε εδώ, σε τούτη τη ζωή, για να μπορέσουμε να πάμε στην άλλη ζωή. Η πρώτη δυσκολία για να πιστέψουμε στην άλλη ζωή
είναι ότι πρέπει να πιστέψω πρώτα-πρώτα στον ίδιο τον Χριστό. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει. Θέλει να ζήσει πάρα πολύ, δεν θέλει να πεθάνει. Και γι' αυτό κάνει το παν για να μπορέσει, τι να κάνει, να παρατείνει τη ζωή του. Αλλά δεν μπορεί πάντα να την παρατείνει, θα έρθει οπωσδήποτε κάποια στιγμή το μοιραίο. Εκείνο που θέλω όμως να πω, και το λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει η αθανασία. Και αυτή βρίσκεται στην πηγή της ζωής. Της ζωής, της πραγματικής ζωής του ανθρώπου. Και τι λέει λοιπόν η Αγία Γραφή, τι λέει ο Χριστός. «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Οπότε για να καταλάβω αυτό το νόημα της άλλης ζωής, πρέπει να πιστέψω στον ίδιο τον Χριστό. Και μπορεί να είμαι χριστιανός και είμαι καλός άνθρωπος, αλλά να μην πιστεύω στην αιώνια ζωή. Και αν ακόμη την πιστεύω, κάτι να μου λείπει. Δύσκολο λοιπόν πράγμα να πιστέψω στην άλλη ζωή. Γιατί πρώτα πρέπει να πιστέψω, όπως είπα, στον Χριστό. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Γραφή. Να πιστέψω δηλαδή ότι ο Θεός κατέβηκε κάτω στον κόσμο, φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα, πήρε την ανθρώπινη σάρκα και άνοιξε αυτό το δρόμο. Το δρόμο που θα με οδηγήσει. Λέει λοιπόν η Γραφή, αυτή εστί η αιώνια ζωή, είναι αγινώσκουση σε τον μόνον αληθινό Θεό. Εάν δεν γνωρίζω τον αληθινό Θεό, είναι δυνατόν ποτέ να γνωρίσω την Βασιλεία των Ουρανών? Δεν γίνεται. Ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω την αιωνιότητα, τη μακαριότητα. Αυτό το δρόμο που άνοιξε ο Χριστός και τον άνοιξε με το σταυρικό του, με τη σταυρική του θυσία, ανοίχτηκε αυτός ο δρόμος, τον οποίο πρέπει να τον γνωρίσω πρώτα-πρώτα. Ας έρθουμε τώρα στον πλούσιο, σε αυτό το νέο, ο οποίος ήξερε, όπως είπαμε, ότι υπάρχει άλλη ζωή και την ήθελε να τη μακιά, ήθελε να μάθει πόσο του κοστίζει. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Δύσκολη η πίστη στην αιώνια ζωή, γιατί είναι κάτι άγνωστο, κάτι αθέατο. Και αφού δεν το γνωρίζω, τότε πραγματικά δεν μπορώ και να το πιστέψω. Γι' αυτό το ερώτημα είναι διάχυτο. Υπάρχει άλλη ζωή? Τώρα αν εγώ σας απαντήσω έτσι απλά, δεν νομίζω ότι μπορώ να σας προβληματίσω, ούτε να σας κάνω να το πιστέψετε και να σας πω ότι υπάρχει άλλη ζωή. Πρέπει, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, επειδή δεν μπορώ να απαντήσω έτσι απλά, θα προσπαθήσω να σας φέρω παραδείγματα τα οποία ίσως σας προβληματίσουν, ίσως αλλάξετε γνώμη, ίσως θελήσετε να ανοίξετε τη Γραφή και να διαβάσετε, μήπως εκεί και βρείτε την απάντηση. Βλέπετε ένα ποτάμι. Τρέχει γοργά-γοργά. Και εσείς ρωτάτε τώρα αν υπάρχει θάλασσα. Μα αυτό το ποτάμι πού θα πάει, πού θα καταλήξει, στην ανυπαρξία? Στη θάλασσα θα πάει το ποτάμι. Η ζωή δική μας τι είναι? Ένα ποτάμι, γοργό, περπατάμε και εμείς τρέχουμε. Στην ανυπαρξία θα πάμε? Όχι, όχι, αγαπημένοι μου φίλοι. Το γλυκό χάραγμα τι μας δείχνει? Ότι θα έρθει η μέρα. Έτσι λοιπόν, ένα γλυκό χάραμα, μόλις κλείσουμε τα μάτια, θα ξυπνήσουμε σε μια άλλη ημέρα. Είναι, βλέπεις ένα βουνό και εσύ ρωτάς αν υπάρχει κορυφή. Το πρόβλημά μου είναι αν υπάρχει αιώνια ζωή. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό, τη λύση την έχει στην κορυφή του βουνού. Όπως υπάρχει κορυφή του βουνού, έτσι πρέπει να υπάρχει και η ζωή αιώνια. Ακόμα, ένα παράδειγμα, βρίσκεσαι στο θέατρο μέσα. Και βλέπεις λοιπόν το θέατρο και ρωτάς αν υπάρχει παρασκήνιο. Μα υπάρχει το παρασκήνιο. Είναι αυτό που ρυθμίζει τη σκηνή ολόκληρη. Τι είναι η ζωή μας, δεν είναι ένα θέατρο? Όλοι έχουμε το ρόλο μας. Παίζουμε μια σκηνή, είμαστε σε μια σκηνή και παίζει ο καθένας το ρόλο του. Αλλά αυτός ο ρόλος, αυτή η πράξη του θεάτρου τη δική μας τη ζωή, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα πέσει η αυλαία του βίου μας. Τότε το παρασκήνιο θα μας πάει σε μια άλλη σκηνή. Και αυτή η σκηνή είναι η τελευταία, είναι η αληθινή. Εκεί λοιπόν θα μας ανοίξει την αυλαία να δούμε την άλλη μέρα, που είναι τελείως διαφορετική. Δεν έχει πόνο, δεν έχει θλίψη, δεν έχει μόνο χαρά. Αυτό λέει η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν, ακούτε τι λέει για αυτό το πράγμα. «Σκηνή τι σε στήν ο βίος και όναρ». Δηλαδή θέατρο είναι η ζωή μας. Κάποια στιγμή θα τελειώσει.
και θα ανοίξει άλλη σκηνή η αληθινή. Και ακόμα μας λέει ότι είναι όναρ, δηλαδή όνειρο. Βλέπεις ένα ωραίο όνειρο, όταν ξυπνάς όμως βλέπεις την πραγματικότητα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι και η ζωή. Και αυτή τη ζωή, ότι υπάρχει ζωή αιώνιος, ο Χριστός τι μας λέει? Εάν δεν γίνεις σαν παιδί, δηλαδή να έχεις αθωότητα, καθαρότητα του μυαλού, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις την αιωνιότητα. Γιατί η αιωνιότητα είναι μυστήριο, όπως μυστήριος ο Θεός, μυστήρια η όλη η δημιουργία, ένα μυστήριο είναι. Βέβαια βλέπουμε τη δημιουργία και λέμε ότι πραγματικά μυστήριο μένα, αλλά τη βλέπω. Τα μυστήρια αποκαλύπτονται στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος θέλει. Ρώτησε ο νέος λοιπόν και ο Κύριος τι του απήντησε? Ότι για να πας στον Παράδεισο πρέπει να τηρήσεις τον νόμο. Αυτό το πράγμα το λέει και για μένα και για σένα και για όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι να κάνω, να ανοίξω, πού θα γνωρίσω τον νόμο του, έτσι? Όχι, πρέπει να ανοίξω το Ευαγγέλιο, να ανοίξω την Αγία Γραφή και εκεί θα βρω τον νόμο του Θεού. Να τον αξιολογήσω τον νόμο του Θεού, να τον ερευνήσω και τότε να τον τηρήσω, να τον πιστέψω. Και τότε θα δω αυτό που είπε ο Κύριος στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος ήξερε τον νόμο. Και αφού τον ήξερε, τι του είπε τώρα? Ότι ένα σου λείπει. Αφού ρωτάς, τα ξέρεις και ρωτάς, πάει να πει ότι ένα σου λείπει. Ψάξε μες στο βάθος της ψυχής σου να βρεις αυτό το ένα. Και τότε λοιπόν ο Κύριος, επειδή κατάλαβε τι έλειπε σε αυτόν τον άνθρωπο, του είπε, έχεις πολλά λεπτά, άφησέ τα, δώσ' τα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με. Ήτανε πολλά τα λεπτά που είχε και δεν μπορούσε να τα αρνηθεί, γι' αυτό έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Και τότε ο Χριστός είπε στους μαθητάς του ότι πολύ δύσκολα ο πλούσιος μπαίνει στον Παράδεισο. Και οι μαθητές είπανε, μα τότε ποιος θα σωθεί? Και τα δύνατα παρανθρώπων, δύνατα παρά του Θεού. Γιατί αν κανείς ψάξει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, μέσα στο συναξάρι της αιωνιότητος, μέσα στους αιώνας, θα δει ότι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι δεν τους εμπόδισαν τα λεπτά για να ανοίξει η πόρτα του Παραδείσου και κέρδισαν τον Παράδεισο. Αυτά τα χρήματα και ο πλούτος και η αγάπη στον πλούτο κάνει και τη σημερινή ζωή οι άνθρωποι να έχουν ξεχάσει το Θεό και να έχουν κάνει Θεό τα χρήματα. Εκεί είναι το δύσκολο. Ο Χριστός δεν είναι εναντίον των πλουσίων, του πλούτου δηλαδή. Είναι το κακό είναι ότι ο άνθρωπος όταν αγαπάει τα λεπτά γίνεται δούλος των χρημάτων. Ενώ τα λεπτά είναι εμείς να τα κάνουμε δουλειά, να μας υπηρετήσουν, όχι να τα υπηρετούμε εμείς. Και ξέρετε, αυτός ο μεγάλος Μάρξ που κάποτε με τις ιδέες του αναστάτασε όλο τον κόσμο, δεν ήταν χριστιανός, φιλόσοφος ήταν. Είπε όμως κάτι πάρα πολύ καλό που ταιριάζει με τη σημερινή μας εκπομπή. Είπε το εξής, ότι το πιο χειρότερο κακό στον άνθρωπο είναι να αγαπάει τα χρήματα. Αυτός που αγαπάει τα χρήματα ξεχνάει όλο τον άλλο κόσμο και ζει μόνος του πια αγκαλιά με τα χρήματα. Και τότε πάβει να είναι ένας κοινωνικός άνθρωπος. Το χρήμα είναι, αγαπημένοι μου φίλοι, σαν το νερό. Το νερό τι κάνει που πέφτει από τη βροχή? Ωραία πέφτει, οργώνει, φουσκώνει τη γη κάτω και γίνεται αμέσως η ανάπτυξη, καθαρίζει. Ό,τι όπου κι αν πέσει η ωραία βροχή, η μαλακή, είναι Θεού δώρο. Ελάτε όμως αν έρθει αυτό το νερό ορμητικό, τα παρασύρει όλα. Το παράδειγμα είναι πολύ τωρινό. Το είδαμε αυτές τις μέρες τι έκανε αυτό το νερό που ήρθε ορμητικό, τα κατέστρεψε όλα. Αλίμονο όμως, αν αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι αρματικά κι εμείς τα χρήματα αυτά γίνουν αιτία να χωριστεί ο άνθρωπος από το Θεό, να χωριστεί ο άνθρωπος από την αιώνια ζωή. Ο πλούσιος ζήτησε τι του στοιχίζει αυτό το εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος τι του έδειξε? Του έδειξε την αγάπη. Και το τίμημα της αγάπης είναι η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη εξασφαλίζει ακριβώς την αιώνια ζωή. Και σου ανοίγει τον Παράδεισο, έτσι θα κρυθούμε. Αυτό είπε ο Κύριος. Δίνεις ένα ποτήρι νερό σε ένα ψασμένο και ανοίγει η πόλη, ανοίγει το Παράδεισος. Χαϊδεύεις έναν άρρωστο μοναχικό μέσα στο νοσοκομείο και πραγματικά αυτή η χαρά που του δίνεις σου ανοίγει τον Παράδεισο. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αγγίζεις τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων και τότε εύκολα είναι να αγγίξεις και την κορυφή του Θεού. Πράγματι λοιπόν αυτό κάνει η ελεημοσύνη.
όλοι ξέρουμε το πατρό Κοσμά, τον Ετωλό. Αυτός έτρεχε μέσα παντού και έπαιρνε τους νέους ανθρώπους να τους μιλήσει για το Θεό, για τα ήθη και τα έθιμά μας, να κρατηθούν να είναι χριστιανοί. Τα παιδιά λοιπόν αυτή μια μέρα τον ρωτήσανε πώς θα πάνε στον παράδεισο, ποιος είναι ο τρόπος. Και εκείνος τους είπε να ελεείτε τους φτωχούς. Και λέει δηλαδή τι να κάνουμε. Πώς θα να δώσουμε στους φτωχούς. Τα μισά λέει από ό,τι έχετε. Ο παππούλι μου είναι πάρα πολλά τα μισά. Εδώστε 10%. Και αυτό πέφτει πολύ. Πέφτει δύσκολο για μας. Δώστε το 5%. Και αυτό δεν μπορούμε. Εδώστε το 1%. Άφησέ το λέει. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Τότε λοιπόν πικραμένος ο Γεροκοσμάς είπε τα εξή. Τι να πω λέει. Τι να σας κάνω. Σας λέω το ένα είναι βαρύ. Το άλλο είναι δύσκολο. Αλλά χωρίς αυτό όμως δεν μπορείτε να πάτε στον παράδεισο. Αυτό ζητάει ο Κύριος, το πλησίον να κοιτάξεις. Έτσι λοιπόν βλέπω λέει ότι πιστεύετε και θέλετε να πάτε στον παράδεισο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη ζωή. Έτσι και ο νέος δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο που είχε. Και ποιο ήταν το εμπόδιο που είχε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν αφού τα εφάρμοζε όλα. Ήταν η φιλαργυρία. Ήταν η αγάπη προς το Χριστό, προς το χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος του υπέδειξε την αγάπη. Δεν μπόρεσε να την κόψει την αγάπη. Δεν δέχτηκε να κάνει τη χειρουργική επέμβαση της αγάπης. Δηλαδή που είναι η ελεημοσύνη. Και έτσι κόπηκε από τη λίστα των υποψηφίων της Βασιλείας των Ουρανών. Την αγαπούσε. Την ήθελε, την προδοκούσε αυτή την αιώνια ζωή και την ήθελε. Αλλά έμεινε μόνο να με τον πόθο μέσα στην καρδιά του. Δεν μπόρεσε να γίνει ουρανοπολίτης. Μα θα μου πείτε, είναι δίκαιο, αφού τα έκανε όλα για το ένα να χάσει τον παράδεισο που τόσο πολύ τον ήθελε. Αγαπημένε μου φίλε, ο όγκος του καρκίνου, ένα όργανο του σώματός μας έρχεται και πιάνει. Εάν εγώ δεν έχω τη σοφία να το πετάξω αμέσως, τότε δεν θα μπορέσω να το εκπεράσω. Θα γεμίσουν όλα τα οργανά μου και γρήγορα θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τι μας εμποδίζει. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει. Ποθεί στον ουρανό. Αυτό το πάθος πρέπει να το βρω οπωσδήποτε. Αυτό είναι το σημερινό μήνυμα. Το σημερινό μήνυμα είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και πώς μπορώ να την αποκτήσω. Αυτό το πάθος στέκεται, είναι αξεπέραστο εμπόδιο. Γιατί είναι αξεπέραστο εμπόδιο? Γιατί γίνεται μια εξάρτηση και η εξάρτηση με κάνει εχμάλωτο. Και τι κάνει ακόμα? Με ανεξαρτοποιεί από τον πόθο μου. Έχω πάθος να είμαι μέθησος, να είμαι χαρτοπαίχτης. Την άλλη μέρα ξέρω τι κακό έκανα και λέω δεν θα το ξανακάνω. Έλα όμως που το ξανακάνω. Γι' αυτό ακριβώς αυτός με κάνει, μου διώχνει την εξαρτησία από αυτό το πόθο που έχω να γίνω τελείως διαφορετικός άνθρωπος και κλείνει η πόρτα της αιωνιότητος. Ο νέος τα εκτελούσε. Τι του είπε ο Κύριος? Ένση σου λείπει. Αυτό το ένα σου λείπει. Αυτό το ένα λείπει και από μένα, αγάπη μου. Λείπει και από εμάς όλους αυτό το ένα. Πρέπει να το βρούμε αυτό το ένα. Να το βγάλουμε αν θέλουμε πραγματικά να προοδεύσουμε και να προχωρήσουμε. Είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να το βρω και αν το βρω, πολύ δύσκολο να το κόψω. Γι' αυτό είναι δύσκολο και τα δύσκολα είναι πάντοτε, έχουν μεγάλη αξία. Τα δύνατα είναι ευτελή, είναι τυποτένια, δεν έχουν καμιά αξία. Η περικοπή του Ευαγγελίου ίσως μας δυσκόλεψε σήμερα, μας προβλημάτισε. Γι' αυτό το ένα, γιατί μας προβλημάτισε? Γιατί αυτό το ένα τα αγαπάω. Είναι η αδυναμία μου, είναι ο ψυχικός μου έρωτας. Τα αγαπάω και δεν θέλω να το κόψω. Εκεί που πάω να το κόψω, εκεί ξαναγεννιέται μέσα μου δυνατό. Και τώρα λοιπόν εγώ προσωπικά σήμερα που ήθελα να δω πώς μπορώ να βοηθήσω και εσάς και τον εαυτό μου βέβαια, γιατί και εγώ έχω και εγώ το κάποιο ένα. Όλοι έχουμε την αχίλιο πτέρνα μας. Έτρεξα στον Παύλο για να δω πώς μπορεί να με βοηθήσει να κόψω αυτό το ένα. Και ο Παύλος τι μου είπε? Ότι μην περπατάς αυτόν τον κόσμο σαν άσοφος, να περπατάς σαν σοφός. Γιατί αν περπατάς σαν άσοφος θα κάνεις λάθος, θα πάρεις λαθασμένο δρόμο και τότε θα σκοντάψεις οπωσδήποτε. Φωνάζει λοιπόν ο Παύλος να περπατάμε σαν σοφοί. Σήμερα οι άνθρωποι περπατάνε σαν σοφοί, έχουν σοφία. Εάν είχαν σοφία θα ξέραμε και πού πάμε.
Ναι, πού πάμε σήμερα, ή μάλλον πού μας πάνε αυτοί οι σοφοί της εποχής μας σήμερα, που λένε ότι είναι σοφοί αλλά είναι άσοφοι. Πού πηγαίνουν οι νέοι μας, πού πάει η πατρίδα μας. Δεν προβληματιζόμαστε από αυτά που βλέπουμε ή δεν τα βλέπουμε. Δεν βλέπουμε το κατρακύλισμα των αξιών, το γκρέμισμα της ηθικής των ηθών μας. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είναι μπροστά μας να ανοίγεται ένα χάος, ένα γκρέμισμα και εμείς δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν βλέπουμε ούτε πώς πάει η οικονομία μας, πώς πάει τα ηθική μας, πώς πάει τα οικογενειακά μας προβλήματα, τα κοινωνικά. Τίποτα, όλα έχουν καταστραφεί και εμείς δεν τα βλέπουμε. Παίρνουμε, βρίσκονται στο μηδέν τα προβλήματά μας ή στο άριστα, στην κορυφή ή στο τέρμα, στη βεβαιότητα ή στην ανασφάλεια. Νομίζω, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι το βασικό λάθος είναι αυτό που πάμε, είναι γιατί μας παρουσιάζεται μπροστά μας απρόσωπο. Δεν ξέρουμε από πού έρχεται και μας κάνει να πηγαίνουμε έτσι στην καταστροφή. Τι να πω τώρα. Πού πάμε ή πού μας πάνε. Πού μας οδηγούνε. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς έχουμε καταντήσει να είμαστε κατευθυνόμενοι, να είμαστε ανελεύθεροι. Δηλαδή βλέπω τον κόσμο σαν να είμαστε μια αγέλη ζώων που μας πάνε για τη σφαγή και εμείς να είμαστε ανυποψίαστοι. Και γιατί είμαστε ανυποψίαστοι? Γιατί μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Ναι, μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και ότι όλα αυτά που ξέραμε ότι ήταν πράγματα που απαγορευόντουσαν σήμερα να νομιμοποιείται. Η έκτρωση, η ανηθικότητα, η μοιχεία, όλα σήμερα είναι νόμιμα. Αυτή δεν είναι πλήση εγκεφάλου? Δεν συμφωνείτε ότι είναι καταλυτική η ψυχολογία της μάζας? Γιατί έτσι μας έχουν καταντήσει. Έχουμε πάψει να είμαστε επώνυμοι άνθρωποι. Δεν έχουμε όνομα πια. Είμαστε μάζα, είμαστε αριθμός. Και έτσι μας φέρνονται. Και σαν τέτοιοι, μαζί λοιπόν όλοι συμπορευόμεθα ή καλύτερα μπορώ να πω συρρώμεθα ο ένας με τον άλλον και πάμε όλοι για τον κατήφορο. Αλλά το θέμα είναι εμείς προσωπικά πού πάμε, εγώ πού πάω, εσύ πού πάει, το παιδί μου πού κατευθύνεται. Ξεχάσαμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ναι, ξεχάσαμε και από τη δική μου ελευθερία τότε υπάρχει, γίνεται και φαίνεται και η προσωπική μου πορεία προς τα πού πάω. Περπατώ σημαίνει ότι ζω, ότι κινούμε, ότι βρισκόμαι μέσα στη ζωή. Όπως και το αυτοκίνητο. Έτσι και το αυτοκίνητο. Ένας οδηγός πρέπει να προσέχει. Αλίμονο αν δεν προσέχει και αυτός μπορεί να καταστραφεί και αυτός που θα βρεθεί μπροστά του. Έτσι λοιπόν και η ζωή έχει πάρα πολλές παγίδες, τις οποίες πρέπει να τις βρω και να τις προσέξω. Υπάρχει οδηγός που δεν κοιτάει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτός είναι ένας ανάγωγος, ένας παράφρονος άνθρωπος. Αγαπημένοι μου φίλοι, και η πνευματικότητα και η πνευματική πορεία έχει και αυτή το δικό της κώδικα σωστής πνευματικής λειτουργίας. Με κόκκινο φανάρι δεν σταματάς, στο στόπ δεν σταματάς. Το ίδιο λοιπόν πράγμα και η πνευματική λειτουργία έχει τις εντολές. Τις εντολές που σου απαγορεύουν, είναι κόκκινη γραμμή. Και εσύ λες ότι οι εντολές αυτές σε δεσμεύουν. Δεν σε δεσμεύουν, απλώς σε προστατεύουν. Σε προστατεύουν από τα δύσκολα. Και μέσα στον δρόμο υπάρχουν δύο λουρίδες λευκές, οι οποίες είναι μαζί, και δύο μαζί. Και αυτές τις δείχνω στον οδηγό πώς θα κάνει προσπέραση, πώς θα περάσει. Γιατί αν δεν τις προσέξει, θα τρακάρει πιο πέρα. Το ίδιο πράγμα υπάρχουν δύο πνευματικές φωτεινές γραμμές. Οι οποίες τι μου δείχνουν εμένα, ναι, είναι δύο λέξεις που λέει ο Χριστός. Κάνε το θέλημά μου. Οπότε λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνω εγώ για να μπορέσω, δεν πρέπει σε αυτή τη ζωή να κάνω ό,τι μου αρέσει, ό,τι γουστάρει. Πρέπει να κάνω αυτό που έχει ο Θεός κάνει για μένα. Δηλαδή το δικό μου το θέλημα να έρχεται να ταυτιστεί μαζί με το θέλημα του Θεού. Τότε λοιπόν η πορεία μου σε αυτή τη ζωή θα είναι καλή. Γιατί αγαπημένοι μου φίλοι, θα προσπαθήσω να βρίσκομαι στο σωστό δρόμο. Και ξέρετε καμιά φορά τι συμβαίνει. Αυτές οι γραμμές οι λευκές ξεθοριάζουν από τον καιρό. Και ο οδηγός δεν ξέρει τι να κάνει τώρα, να προσπεράσει ή να μην προσπεράσει.
Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με μένα. Η καθημερινότητα που είναι τόσο δύσκολη ξεθοριάζει αυτές τις δύο γραμμές, αυτές τις ωραίες, τις δύο λέξεις που είναι δώρο Θεού, το θέλημα του Θεού. Μου τις ξεθοριάζει. Οπότε εγώ αρχίζω να κάνω πράγματα που δεν είναι σωστά και ακριβώς ξεχνάω ότι αυτές οι δύο λέξεις είναι δώρο του Θεού. Γιατί ο Θεός το θέλημά του είναι τέλειο. Και αν είναι τέλειο μπορεί να επιτύχω να εμπιστευτώ το Θεό. Τον εμπιστεύομαι το Θεό. Πώς τον εμπιστεύομαι? Έτσι μυρολεκτρικά? Όχι, αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν αφήνω τον εαυτό μου έτσι στα χέρια του Θεού χωρίς να ξέρω που το έκανα. Έκανα μια σωστή επιλογή. Από μετά από μεγάλη σκέψη, μετά από μεγάλη έρευνα, εμπιστεύθηκα το Θεό αφού τον ερεύνησα πρώτα. Είδα την παντοδυναμία του, είδα την αγάπη που έχει για μένα και εμπιστεύτηκα στο Θεό. Και για να το καταλάβω αυτό καλά, θα σας πω το ένα παράδειγμα ακόμη, είπαμε πολλά σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει το ρεύμα το ηλεκτρικό, υπάρχει και η συσκευή. Εάν αυτά τα δυο δεν τα ενώσω, ούτε το ρεύμα, ούτε η συσκευή, δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Είναι και τα δύο άχρηστα. Εγώ λοιπόν, η δική μου δουλειά είναι να τα συνδέσω. Το ρεύμα της παντοδυναμίας του Θεού το ξέρω. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι το μεγάλο ρεύμα το θεϊκό. Εγώ είμαι η θαυμάσια συσκευή, η οποία για να αρχίσει να δίνει και να δίνει, να κάνει ενέργεια, πρέπει να ενωθώ με αυτό το ρεύμα. Αν ενωθώ, τότε και μόνο θα μπορέσω να κάνω. Πώς θα ενωθώ τώρα, εάν προσαρμοστώ, όπως είπα, στο θέλημα του Θεού? Και ο Θεός τι ζητάει από μένα? Είναι φως, ζητάει να είναι τα έργα μου φωτεινά. Τι μου ζητάει ο κόσμος, ποια έργα μου ζητάει σήμερα? Δολιότητα, πονηρία, εσκρότητα. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να προσέξω, λέει ο Παύλος, ότι να κοιτάξω να μην πηγαίνω σε αλότρια πράγματα που δεν είναι αυτά ακριβώς που είναι τα, που λέει η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά μου. Και ακόμα μου λέει ο Παύλος, εξαγοραζόμεθα τον καιρό ότι οι μέρες είναι πάρα πολύ πονηρές. Υπάρχουν πιο πονηρότερες μέρες από τις σημερινές, αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα είμαστε, ξέρουμε τι θα γίνει, είμαστε όλο φόβο. Πολιορκούμεθα από πολέμους, από αδέσποτους ανθρώπους που έρχονται να σκοτώσουν τους ανθρώπους στα καλά καθούμενα, Και από τα φυσικά φαινόμενα. Όλα σήμερα είναι σαν να μας κυνηγάνε. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι αρκετά υπηρετήσαμε τον κόσμο, θα πρέπει τώρα να αλλάξουμε σελίδα και να υπηρετήσουμε το Θεό? Και έτσι σαν επίλογο όλων αυτών που είπαμε, για να τελειώσουμε και να μας μείνει κάτι μέσα, πρέπει να προβληματιστούμε, να ψάξουμε, να βρούμε αυτό που είπε σήμερα ο Κύριος. «Έτι εν σι λείπει». Τι λείπει από μένα, τι λείπει από σένα? Δεν είναι ανάγκη να λείπουν τα χρήματα, λείπουν αυτά τα πάθη μας, τα διάφορα πάθη, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε, όπως είπα, να τα κόψουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι δύσκολο να το κάνω, έχω ένα προνόμιο μεγάλο, και το προνόμιο είναι η προσευχή, που τα δύνατα θα τα κάνει δυνατά ο Θεός. Θα τον παρακαλέσω τον Κύριο να με βοηθήσει να κόψω αυτό το ένα που με εμποδίζει. Πώς τελειώνει το Πάτερ ημών? Γεννηθήτω το θέλημά σου. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί και σήμερα να μιλήσουμε για τον αιώνιο λόγο του Θεού που είναι ρήματα ζωής. Εύχομαι να βρούμε όλοι αυτό το ένα για να μπορέσουμε να ανοίξει ο παράδεισος για μας και θα είναι δικός μας ο παράδεισος. Ευχαριστώ πολύ την εφημερίδα μας εδώ, την Κοινή Γνώμη, που μας δίνει αυτή τη χαρά να μιλάμε μαζί, τον κύριο Μπακόντιο, που και αυτός με μεγάλη αγάπη μας βοηθάει για να έρχεται η εικόνα στο σπίτι σας. Και εκείνο που θα ήθελα να πω τελειώνοντας, θα είναι θρίαμβος για σένα, για μένα, για τον καθένα, να βρω αυτό που με εμποδίζει. Γιατί αυτό θα ανοίξει τον δρόμο. Χαίρετε. Δια τούτο, εδυνάμεις τον ουρανό.